Καλημερίζω τον γραμματέα, Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, Ενιαίων Αγροτικών Συλλόγων Ιεράπετρας, τον κύριο Μιχάλη Βιεννητάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βιεννητάκη, είμαστε καλά. Καλά. Μόλις χθες μάθαμε ότι στέλνετε ένα αίτημα πάνω προς το Υπουργείο περί οικονομικής ενίσχυσης κηπευτικών θερμοκηπίου. Για δώστε μας λιγάκι το δικό σας το στίγμα. Κοιτάξτε, τις τελευταίες εβδομάδες σαν παραγωγή θερμοκηπιακών κηπευτικών έχουμε βιώσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες είχαν πάρα πολλά χρόνια να βιώσουμε. Φανταστείτε, ακόμα και επί κορονοϊού, επί πανδημίας, δεν ήταν σε κάποιες περιπτώσεις τόσο έντονο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά αυτή τη στιγμή αδυνατεί να απορροφήσει τις ποσότητες που παράγουμε σαν Κρήτη και γενικότερα υπάρχει μια τεράστια καθίδρυση στο εμπορικό κομμάτι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα προϊόντα μας. Αναφέρεστε στην εγχώρια αγορά ή στη διεθνή αγορά? Σε όλες τις αγορές έχουμε πρόσβαση, όμως αυτή τη στιγμή δυστυχώς κάποιες αγορές, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, έχουν αρχίσει και καλύπτονται ακόμα και από την Ισπανία, για παράδειγμα. Γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα, υπάρχουν άλλες τιμές, υπάρχει πιο μειωμένο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες, αμφιβόλου βέβαια ποιότητας. Και από εκεί λοιπόν είμαστε πλέον μια πολύ μεγάλη γειτονιά στο κομμάτι αυτό. Και φανταστείτε ότι αυτό που σας είπα πριν, ακόμα και στα Βαλκάνια έρχονται ντομάτες για παράδειγμα και από την Ισπανία. Δεν συζητάμε για την Τουρκία, μιλάμε και από την Ισπανία. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Τώρα, αυτό είναι το μείγμα, ο συνδυασμός που έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Από τη μια υπερπαραγωγή λόγω του γενικών συνθηκών και από την άλλη μειωμένη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή στην Ελλάδα, αλλά και κάλυψη των αγορών στα Βαλκάνια από άλλες χώρες. Για το λόγο λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι αυτό είναι μια συνέπεια που δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα, που έχει ξεκινήσει και από την περίοδο από τον πόλεμο της Ουκρανίας, με ένα κόστος το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, και με μια αγοραστική δύναμη, όπως είπαμε, για το κοινό, το οποίο έχει πάθει πλήρη, έχει μειωθεί πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία, σε συνεννόηση με όλη την Κρήτη, βέβαια, πρέπει να πούμε, ότι να ζητήσουμε μια ενίσχυση, ενίδια αποζημίωση για όλο αυτό που έχει συμβεί. Όχι για να έχουμε κέρδος σε αυτή την κατάσταση, το ξεκαθαρίζουμε. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ελληνικά προϊόντα. Ποια αγροτική συλλογή δηλαδή υπογράφεται, επειδή λέτε ότι είμαστε σε συνεννόηση με όλη την Κρήτη? Ακούστε, αυτό, για τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία για τα προϊόντα, ιδιαίτερα που πετιούνται, είναι από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Υπάρχει συνεννόηση με όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Κρήτη και αυτό το αίτημα. Αυτό το αίτημα θα ολοκληρωθεί κοινό για όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Μπορεί να έφυγε χθες, γιατί ξέρετε, είναι μια περίοδος η οποία λόγω ευρωεκλογών και τα λοιπά κάποιες υπηρεσίες υπολειτουργούν και πρέπει να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά η τελική μορφή και στο αίτημα αλλά και στην κατάταξη σίγουρα θα είναι εντελώς διαφορετική και θα προσπαθήσουμε να είναι στα πλαίσια τα οποία εμείς. Μιλάτε για υπερπαραγωγή. Ρωτούν κάποιοι που σας ακούν, δεν μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός έτσι ώστε με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν να μην υπάρχει υπερπαραγωγή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και εικόνες όπου μεγάλες ποσότητες από εσάς που παράγετε πετιούνται στα σκουπίδια? Κοιτάξτε, όλα τα χρόνια, διαχρονικά, η περιοχή της Κρήτης είχε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο η οποία είχε το μεγαλύτερο όγκο αγροτικών προϊόντων για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και η περίοδος αυτή είναι από το Γενάρη και μέχρι και το Μάιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο όσο αφορά τις ποσότητες.
πρωτόγνωρο είναι ότι Μάιο μήνα αδυνατεί η αγορά να απορροφήσει αυτές τις ποσότητες. Να πούμε ότι και τα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει έπρεπε να έχουν συμβάλει και αυτά την απορρόφηση αυτών των ποσοτήτων. Υπάρχει γενικότερα μία κίνηση στην αγορά, την οποία όμως κίνηση εμείς δεν μπορούμε να την κεφαλοποιήσουμε όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι ότι υπάρχει μία διαφορετική κατάσταση φέτος στο κομμάτι το παραγωγικό. Οι ποσότητες είναι ίδιες που είναι τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν έχει διαφορά. Απλά πλέον υπάρχουν από άλλες περιοχές οι οποίες βγαίνουν σιγά σιγά τώρα και δει στα Βαλκάνια, δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι τώρα ξεκινάει η ντομάτα από την Αλβανία, από την Πολωνία. Κάτι που δεν υπήρχε τόσο έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι θέμα, η πίτα μοιράζεται πια, αυτό λέμε. Η πίτα μοιράζεται πια και μοιράζεται έτσι όπως έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Όλοι διεκδικούν, όλοι κάνουν το δικό τους το σκόντο, τη δική τους την εμπορική πολιτική. Μιλήσατε ακόμα και για εισαγόμενες ντομάτες στα Βαλκάνια από την Ισπανία με σαφώς χαμηλότερες τιμές, όπου εκεί άσχετα με την ποιότητα ή οτιδήποτε άλλο που είπατε επίσης κύριε Βιεννητάκη, αλλά είναι ένας κράχτης η μειωμένη τιμή σε ό,τι έχει να κάνει με την εισαγωγή και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε έτσι όπως καταγράφονται. Σίγουρα, και επιτρέψτε μου να πω ότι θα συνεχίσω το προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει ανοίξει σε ένα σημαντικό βαθμό. Όλες αυτές οι απαιτήσεις που υπάρχουν σε αγροτικά προϊόντα σίγουρα από κάπου καλύπτονται. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να δούμε και την ευθύνη που έχουν τα ξενοδοχεία, γιατί σε εβδομαδία βάση να πούμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα γίνονται εισαγωγές, ακόμα και από Τουρκία. Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, στην Τουρκία έρχονται κάθε εβδομάδα πάνω από 1.000 τόνοι ντομάτα. 1.000 τόνοι ντομάτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί κάπου πάνε. Και ξαναλέω, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά στο σταθμό σα, ότι ρωτάω τους ακροατές αν έχουν δει ποτέ κάποιο ταμπελάκι ντομάτα Τουρκία για να αγοράσουν. Ποτέ. Άρα, τίθονται και άλλα ζητήματα και άλλα θέματα. Αλλά νομίζω ότι και ο κλάδος της εστίασης θα πρέπει λίγο να δει με λίγο διαφορετική σκοπιά από πού καλύπτει τις ανάγκες. Δεν είναι μόνο απόλυτα η τιμή η οποία καθορίζει την επιλογή μας σε ένα προϊόν, είναι κάποια στιγμή πρέπει και με ευθύνη του Υπουργείου να δούμε και το θέμα της ποιότητας. Και όταν λέμε την ποιότητα, τουλάχιστον την ασφάλεια. Την ασφάλεια σε σχέση με τα φάρμακα. Θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι εστίαση και ξενοδοχεία, αυτό το περίφημο σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινή στάση, κοινή γραμμή, αλληλοβοήθεια, σύμπραξη, συνεργασία, πρωτογενή-τριτογενή τομέα, ότι αυτό ή δεν υπάρχει ή αν υπάρχει είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Ακριβώς. Αυτό δείχνει το αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Μάλιστα. Τώρα για τα φυτοφάρμακα είναι μια άλλη ιστορία, μια μεγάλη ιστορία. Αν είναι να την ανοίξουμε θα κλάψουμε όλοι μας. Δεν θέλω να την ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Όσοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει και το Εργαστήριο Τοξικολογίας με τον κύριο Τσατσάκη εκεί στο Σπηλή Ερυθύμνου, θα είναι ότι καλύτερο να μάθουν περισσότερα για αυτά τα θέματα. Ξέρουμε τι γίνεται, πώς γίνεται και το διαβάζουμε και το τι γίνεται είτε με ρήτρες είτε με φορτία τα οποία επιστρέφουν για διάφορα προϊόντα από το εξωτερικό. Η τούτα ψολούτα, τι είναι αυτό που σας προκαλεί και στην Ιεράπετρα και στην ντομάτα? Διάβασα το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη του Νίκου του Πετάση. Γίνεται πάρτι? Η τούτα ψολούτα είναι ένας παράγοντας στην καλλιέργεια της ντομάτας, η οποία μέχρι τώρα τα τελευταία 12 χρόνια που έχει εμφανιστεί, 13 χρόνια που έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα, πραγματικά έχει επιφέρει σημαντικές ζημιές και σημαντικές οικονομικές απώλειες για τον παραγωγό. Να σας πω μόνο ότι σήμερα που μιλάμε, το κόστος καταπολέμησης της τούτας αναστρέμα την περίοδο ανέρχεται και στα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ το στρέμα είναι μόνο για να υπάρξει μια μερική καταπολέμηση της τούτας. Μερική καταπολέμηση. Δυστυχώς δεν καταπολεμείται. Είναι μια απλή συντήρηση για να
μην καταστρέψει το 100% της καλλιέργειας. Όμως υπάρχει ένας τεράστιος οικονομικός κύκλος γύρω από αυτό το, ζήτημα. Τι εννοείται, ένας τεράστιος οικονομικός κύκλος γύρω από αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε, σας είπα μόνο ότι η φυτοπροστασία για αυτό το έντομο, γιατί εμείς θα πρέπει να ξέρετε ότι σαν παραγωγή τηρούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα φυτοπροστασίας για οποιοδήποτε ψέκασμα και να κάνουμε, αλλά για αυτό το έντομο το κόστος αναστρέμμα ανέκτησε στα 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Εγώ όμως διαβάζω και κάτι άλλο. Χιλιάδες θέματα υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα. Άρα, ναι, υπάρχουν και υπάρχει η άποψη ότι κάποιοι κάνουν προσπάθεια και να συντηρήσουν αυτό το έντομο σε αυτή την ναι, εγώ διαβάζω στο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ότι, ξέρετε, έχει φουντώσει και η τούτα αψολούτα, διότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα από την εγκατάλειψη των θερμοκηπίων. Οι παραγωγοί οι οποίοι αυτή την ώρα δεν αντέχουν το βάρος, ο μη καθαρισμός των θερμοκηπίων, με αποτέλεσμα το έντομο να βρίσκει πρόσφορο έδαφος και να παίρνει τα πάνω του. Σίγουρα όλες οι λεπτομέρειες αυτές είναι μικρή κρίκη σε μια τεράστια αλυσίδα που έχει να κάνει με τη διαχείριση αυτού του εντόμου. Είναι όμως ένα πάρα πολύ δύσκολο εντόμο, δηλαδή όσο και να υπάρξει η προστασία και η πρόληψη και στον έγκαιρο καθαρισμό των θερμοκηπίων, το οποίο αναφέρεστε, μιλάμε τώρα για το τέλος της καλλιέργειας, θερμοκηπία τα οποία έχουν σταματήσει την καλλιέργειά του και τα οποία πρέπει άμεσα να μεταφερθούν στους χώρους ανακύκλωσης όπου υπάρχουν για την άμεση και γρήγορη επεξεργασία τους, ώστε το έντομο αυτό που υπάρχει σε αυτές τις καλλιέργειες να μειωθεί. Mm-hmm. Όμως ξαναλέω ότι όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πάρα πολύ δύσκολο έντομο. Δεν διαφαίνεται να υπάρχει λύση άμεσα και να ξέρετε ότι το ίδιο έντομο, για παράδειγμα, στην Τουρκία, ξαναφέρω το παράδειγμα της Τουρκίας, το ίδιο έντομο, ενώ στην Ελλάδα εμείς αναγκαζόμαστε να το διαχειριστούμε εν μέρη με κόστος 1.000 ευρώ, γιατί χρησιμοποιούμε ακριβώς τα εγκεκριμένα σκευάσματα και κάνουμε και τα πρωτόκολλα τα οποία βάζει η νομοθεσία. Η γειτονική μας Τουρκία, το ίδιο έντομο μπορούν να το καταπολεμήσουν απλά με 50% ευρώ. Και το 1 δέκατο της τιμής. Γιατί χρησιμοποιούν δραστικές που στην Ελλάδα έχουν απογορευτεί εδώ και 20 χρόνια, ισχυρά διαιτήρια, ισχυρά εντομοκτώνα, τα οποία αυτά έρχονται και καταλήγουν στην Ελλάδα σαν τις περισσότερες φορές χωρίς να αναγράφεται η προέλευσή τους και αρκετές φορές σαν ελληνικά. Δυστυχώς αυτή είναι η ευθύνη, η ανεπάρκεια του κράτους για να μπορέσει να διασφαλίσει τουλάχιστον την υγειονομική ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, ζητάτε οικονομική ενίσχυση για τα κηπευτικά θερμοκηπίου εξαιτίας των λόγων που ήδη έχετε αναφέρει. Έχετε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια οι συνεταιρισμοί από την Ιερά Πέτρα, αλλά λέτε ότι ενώνετε δυνάμεις στο σύνολό σας οι συνεταιρισμοί, οι αγροτικοί σύλλογοι με θερμοκηπιακά κηπευτικά όλης της Κρήτης και σύντομα οργανωμένα θα βγείτε προς το Υπουργείο. Αυτό να κρατήσουμε, κύριε Βιαννιτάκη. Αυτό ακριβώς. Σίγουρα η ζημιά είναι μεγάλη για την Κρήτη, η οποία παράγει το μέγιστο αυτή την περίοδο. Δεν θα πηγαίναμε ποτέ να ζητήσουμε κάτι για την Ιερά Πέτρα. Είναι όλη η Κρήτη, έχει το ίδιο πρόβλημα και ακριβώς η ίδια αυτή η ενημέρωση και η συνεννόηση υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Εκτός από την ντομάτα, ποια είναι εκείνα τα κηπευτικά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την περίοδο και λόγω της, αν θέλετε, της υπερπαραγωγής δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά, ή είναι μόνο η ντομάτα? Όχι, είναι όλα τα προϊόντα έχουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι οι τιμές σήμερα που μιλάμε για όσα προϊόντα έχουν την τύχη να έχουν εμπορική, ας πούμε, δραστηριότητα, δεν ξεπερνάνε τα 50 και 60 λεπτά. Ακόμα και το βελανίδι, σήμερα η τιμή του βελανίδι καινούργιας καλλιέργειας, καινούργιας εισοδίας, δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ, 1 ευρώ το κιλό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δείχνει πόσο μειωμένη είναι η αγοραστική δύναμη. Ανεξάρτητα βέβαια, δεν θα βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση τη τιμή που αγοράζει ο καταναλωτής. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και μια άλλη κουβέντα. Αλλά σας λέω ότι όλα όχι, τα πράγματα. Αλλά είναι σε άμεση συνάρτηση, γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Τιμές που προαναφέρατε, τα 50, τα 60 λεπτά ή μέχρι το 1 ευρώ, είναι η τιμή που μπορώ και εγώ αυτό να το βρω από τον ίδιο τον παραγωγό, ο οποίος θα πουλάει το δικό του το προϊόν? Γιατί αν το πάρει ο έμπορος στη συνέχεια, είναι αλλιώς και βγαίνει το κέρδος κλπ. Και θα το βρούμε σε άλλες τιμές, γιατί εγώ έχω δει σε λαϊκή ντομάτα και στα 3 ευρώ και λέω, παιδιά, εδώ μακριά. Κοιτάξτε, όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά αυτή η τιμή φεύγει από τον παραγωγό και, για να καταλήξει με τις επόμενες βαθμίδες και τους εμπόρους και τελικά να καταλήξει στον καταναλωτή. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή τιμή αυτή τη στιγμή σε όσα προϊόντα έχουν μπει να πουλήσουν. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν όλα. Ούτε το 20% των προϊόντων υπάρχει εμπορική δραστηριότητα. Ούτε το 20%. Πραγματικά σε όλα. Δυστυχώς είναι ένα άλλο ζήτημα το τι τιμή καταλήγει. Εμπορική δραστηριότητα. Μισό λεπτό. Εμπορική δραστηριότητα μόνο για το 20% γηπευτικών προϊόντων. Ποια είναι αυτά δηλαδή τα προϊόντα τα οποία διατίθενται αυτή στην αγορά, ή αν θέλετε να μου πείτε ποια είναι εκείνα τα οποία δεν καλλιεργείται, δεν διατίθενται, σταματήσατε? Σήμερα συνεχίζονται, υπάρχουν προϊόντα από όλες τις καλλιέργειες, δηλαδή ντομάτα, αγκούρια, πιπεριές, μελιτζάνες. Αυτές είναι οι κυρίες καλλιέργειες της περιοχής. Υπάρχουν προϊόντα από όλα αυτά και σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, βγαίνουν εκτός καλλιέργειας αρκετά στρέμματα. Γιατί ακριβώς δεν έχει νόημα ο παραγωγός να συνεχίσει να καλλιεργεί χωρίς να έχουμε εργάτες και αυτή την περίοδο, με ένα υψηλό κόστος για να τη διαχείριση, θρέψεις και επιτοπροστασία σε κάθε καλλιέργεια. Άρα, ναι, καθημερινά βγαίνουν πάρα πολλά στρέμματα εκτός. Αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν όμως προϊόντα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν την τύχη να απολυθούν. Μάλιστα. Ένας φαύλος κύκλος. Έτσι κατά τη σένα είναι όλο αυτό. Ένας φαύλος κύκλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω βέβαια ότι όλο αυτό θα έχει άμεσα αντίκτυπο στο ποιες καλλιέργειες θα ξεκινήσουν και πότε την επόμενη χρονιά. Να πούμε επίσης ότι δεν έχουν όλοι παραγωγή κέρδος και δεν έχουν και όλοι οι παραγωγοί την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν μια κατάσταση η οποία έχουν ζημιά. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι και κάποιοι παραγωγοί θα προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν, να καλύψουν υποχρεώσεις, αλλά και κάποιοι άλλοι δεν θα τα καταφέρουν. Είναι σίγουρο. Κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο. Μάλιστα. Κύριε Βιαννιτάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.